Οι περιπλανήσεις βρέθηκαν σε δύο μικρούς οικισμούς της Δημοτικής Κοινότητας Τροφέων, το Καστράκι Ρένεση και το Φαναράκι Μπέργου, αλλά και σε ένα μεγαλύτερο χωριό της ίδιας Δημοτικής Κοινότητας, το Καλιάνι, που μέχρι τώρα αντιστέκεται στεναρά και κρατά αρκετό κόσμο, που ασχολείται κυρίως με την κτηνοτροφία και την γεωργία. Χωριά με ίδια σχεδόν προβλήματα και κοινό παρανομαστεί την εγκατάλειψη από την κεντρική εξουσία αλλά και από τους τοπικούς άρχοντες. Συνέχεια οι περιπλανήσεις έφτασαν στο Γούτσι της Δημοτικής Κοινότητας Κοντοβαζέλης και με έκπληξη διαπιστώσαμε πως στο χωριό υπάρχει και δημοτικό σχολείο με 11 μαθητές. Λειτουργεί επίσης και ξενώνας, αλλά δυστυχώς το τμήμα αυτό της επαρχίας Γορτινίας, του ομώνυμου πλέον Δήμου, ο τουρισμός έχει αργήσει όχι μία μέρα αλλά χρόνια. Κανείς δεν γνωρίζει αν θα φτάσει ποτέ με τις υπάρχουσες οδικές κατά κύριο λόγο υποδομές και την ελλειπή προβολή και διαφήμιση. Παρά το γεγονός ότι οι περιπλανήσεις ξεκίνησαν να παρουσιάσουν το πώς περιμένει η επαρχία το Πάσχα και αν συγκεντρώνεται κόσμος, οι άνθρωποι, βιώνοντας άλλα προβλήματα, αναφέρθηκαν όπως θα διαπιστώσετε κυρίως σε αυτά. Είναι το Καστάκι. Πόσο κατοίκους έχει το Καστάκι? Καμιά 25 αριά, καθόν τώρα εδώ. Το χειμώνα. Τώρα το Πάσχα περιμένετε να έρθει? Περιμένουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, αναλόγως. Άμα έχουν και δουλειά δεν έρχονται. Άμα δεν έχουν, έρχονται. Μαζεύεται όμως κόσμος έτσι από τα προηγούμενα χρόνια? Τι... Μαζευόταν πολλοί κόσμος τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα όμως όχι. Ερήμος το χωριό. Δηλαδή τώρα δεν θα έρθει. Ήταν πολύ κόσμος. Χωρίσατε πολλά όλοι, ξένοι, δικοί. Και τώρα έρχεται κανένας φίλος, καμιά φίλη. Πολύ λίγος κόσμος έρχεται. Δεν έρχεται πολύ. Εκκλησία γίνεται, πώς γιορτάζετε το Πάσχα εδώ? Το Άγιο Δημήτρη. Μια εκκλησία έχετε? Έχουμε και τον Αγίο Κωνσταντίνο, έχουμε και τον Αγίο Γιώργη, είναι ερμοκλήσια. Παπάς υπάρχει, κάνετε όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα εκκλησία? Όχι, γιατί είναι και στο Καλιάνι, πάει και έρχεται. Εδώ μια φορά το μήνα, μια φορά το μήνα κάνουμε κάθε Κυριακή και τον άλλο καιρό έρχεται συνέχεια. Το Πάσχα δηλαδή την Ανάσταση πότε την κάνετε εδώ? Αναλόγως, άμα την κάνει εκεί πάνω το βράδυ θα την κάνει το πρωί εδώ, άμα την κάνει το βράδυ εκεί πάνω θα την κάνει. Α, κάνετε πρωί δηλαδή. Ναι, αναλόγως. Τρώτε νωρίτερα. Ναι, νωρίτερα τρώμε. Αναλόγως. Ψήνουν εδώ? Ψήνουν, ναι, βγάζουν, ψένουν. Οι γυναίκες τι κάνετε, ασπρίζετε, κάνετε τέτοιες δουλειές? Έχουν μείνει τώρα αυτά? Τώρα τα ασπρίζουμε μοναχές μας, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί δεν υπάρχει χρήμα για να βάλουμε να ασπρίσουν. Ναι. Εντάξει. Παιδάκια έχει μικρά καθόλου εδώ, κανένα? Δεν έχει, όχι. Δυστυχώς δεν έχουμε παιδάκια. Όταν έρχονται πάνω, ακούμε παιδικές χαρές. Μαγαζί μόνο εδώ το καφέ. Τούτο είναι τι μαγαζί τη Αμάλη, τίποτα. Δεν ψωνίζει κανείς, ψωνίζουν από αλλού. Ψωνίζουν αλλού. Δεν ψωνίζουν τίποτα. Το τι μαγαζί είναι εδώ, τίποτα. Έτσι το έχει για το σπίτι της, η οικογένειά της. Ηλικιακά κάποιος νέος υπάρχει ή είστε όλοι έτσι μεγάλοι? Είναι και πιο μικρότερα από την ηλικία μας, 2-3 άτομα. Δεν είναι περισσότερα. 4 άτομα. Έχουν πρόβατα. Καμιά καλλιέργεια εδώ υπάρχει, μπορείτε κανένα χωράφι? Τίποτα, ερημιές. Εμείς εδώ έχουμε μείνει πολύ λίγοι ανθρώποι, ηλικιωμένοι περισσότεροι. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Πολλές δουλειές δεν μπορούμε τώρα. Έχουμε κάνει πάρα πολλές στα νιάτα μας δουλειές. Αλλά τώρα δεν μπορούμε πια. Και τώρα λίγο γύρω-γύρω. Κάνα περιβολάκι, στις σκοτούλες, κάμια ξενταριά. Είναι πολύ, 20 είναι μεγάλη. Είναι 20 μεγάλοι και να είναι 4-5 νέοι που έχουν 2-3-4 πρόβατα. Έχει πολλά πρόβατα εδώ? Έχει πρόβατα. Ο ένας έχει 200 γιδοπρόβατα. Ο άλλος έχει 100 πρόβατα. Ο άλλος έχει κάμια 30 πρόβατα. Ο παππούλης εδώ πέρα, ο παπάς, έχει κάμια 25. Είναι και παπάς, αλλά αφού είναι στο χωριό πρέπει να έχει και τα προβατάκια. Να έχει και οικογένεια έχει, να τα βολεύουμε που λέει. Τώρα το Πάσχα πώς το περιμένετε, έτσι περιμένετε να περιμένουμε, το χωριό? Περιμένουμε να πάρουμε λίγο να ακούσουμε μια κουβέντα από τα παιδιά, τα μικρά. Να ακούσουμε κουβέντα από παιδιά. Έχουμε ρημώσει τώρα. Πρώτα εδώ στο μαγαζί, πέρυσι μαζευόσαν 4 άνθρωποι.
και κάνανε, μαζευόσατε να παίξουν χαρτιά. Εφέτος δεν μπορούν, πλώσανε. Ο ένας αρρώστησε, αυτός που τους οργάνωνε, τους έπαιρνε τηλέφωνο, λάτε παιδιά να παίξουμε χαρτιά. Αρρώστησε ο κακομοίρης στο νοσοκομείο τώρα στην Αθήνα. Τη μεγάλη καλά εβδομάδα πάει. Κάνετε έτσι όλες τις ακολουθίες, τα έθιμα. Ναι, ναι, πάμε. Πάμε, ναι, ναι, ναι. Έχουμε ένα βράδυ εδώ, το άλλο στο άλλο χωριό, ο παπάς. Έχουμε συνέχεια εκκλησίες. Και μεταφερόσαστε, δηλαδή, άμα θέλετε, πάτε και εκεί. Δεν πάμε εκεί, όχι. Το ένα βράδυ είμαστε εδώ, το άλλο είναι στο άλλο το χωριό, ο παπάς. Ναι, καλά είναι, εντάξει. Φτιάνουμε γλυκά, φτιάνουμε κουλούρια. Τα πάντα. Περιμένουμε τα παιδιά μας, τα αρνιά. Τα πάντα όπως συνήθως. Ψήνουνε μερικοί, ναι, αλλά τώρα φέτος δεν ξέρω τι θα κάνουν. Γιατί έχουν φύγει πάρα πολύ και το χωριό, ναι. Πρώτα είχαμε και τις απόκριες εδώ, κάναμε ένα γλεντάκι. Μαζευόμαστε να μας ξεφύγει λίγο το άγχος. Τώρα τίποτα. Φέτος είχαμε πολλούς που ταξιδέψανε και το χωριό μούδιασε, στενοχωρηθήκαμε. Δεν είμαστε εύχαροι όπως είμαστε πρώτα, ψυχοπλακωμάρα. Εδώ στο μαγαζί περιμένετε εσείς να έρθει και κόσμο να λειτουργήσει, να βγάλετε και λίγο έτσι? Δεν έρχονται, όχι. Το Πάσχα έρχονται πια να ψήσουν τα αρνιά τους, να εξυπηρετήσουν τα παιδιά, τα εγγόνια. Δεν έρχονται. Αν έρθει κανένας να πάρει κανένα αναψυκτικό, τέτοια. Για να κάτσουν να είναι εδώ, να... αυτό δεν μπορούν και να έρθουν κοινή μέρα. Δεν μπορούν γιατί είναι στα παιδιά τους, τα εγγόνια, τα περιμένουμε. Να ακούσουμε μια παιδική φωνή. Άστα! Βλέπουμε και τα χορταράκια τώρα, λόγω νηστείας, δηλαδή χορταράκια. Ναι, ναι, ναι. Μένω στην Τρίπολη, ναι, τώρα, με τα παιδιά μου. Και ερχόμαστε οπότε μια φορά το μήνα, δύο φορές το μήνα, αναλόγως. Πώς είναι έτσι εδώ το χωριό τώρα, σιγά σιγά ερημώνει? Ερημώνει, ερημώνει. Τώρα δεν έχει κόσμο. Δεν έχει. Εδώ οι γειτόνιοι φύγαν όλοι. Και εγώ είπα να έρθω εδώ κάτω. Να μ' αφήκουν τα παιδιά μου να έρθω ένα μήνα να κάτσω εδώ κά. Και μου λένε δεν θα πας στο χωριό. Τι να κάνω να πας στο χωριό, εδώ πέρα τα σπίτια όλα κλειστά. Μόνο αυτό εκεί κάτω είναι και το άλλο εδώ πάνω. Τα άλλα που πάνω έκλεισε και εκείνο. Το άλλο εδώ πέρα το ίδιο, η γυναίκα του είναι μενεμένη. Ο άντρας έφυγε. Το Πάσχα μαζεύεται κόσμο? Το Πάσχα ερχόνται, ερχόνται μερικοί. Ερχόνται. Εμείς πάντως δεν ερχόμαστε, έχουμε χρόνια να έρθουμε. Κάνετε Πάσχα δηλαδή στην Τρίπολη? Κάνουμε στην Τρίπολη Πάσχα. Εδώ όμως πώς ψήνανε παλιά, ψήνουνε. Ψήνανε αρνιά. Ερχόμαστε κι εμείς και ψήναμε αρνιά. Αλλά τώρα, αφού έφυγε ο γέρος μου, ναι, είμαι μόνη μου. Εγώ δεν έρχομαι εδώ κάτω. Καθόλου τα παιδιά μου δεν ερχόνται. Τα παιδιά τους είναι παντρεμένα, δεν μπορούν να έρθουν. Έχουν μαγαζιά, δεν μπορούν να έρθουν. Και έτσι δεν ερχόμαστε και τα παιδιά δεν έρχονται τα δικά μου. Αφού τα εγγόνια. Ωραία είναι εδώ. Ωραία είναι, ωραία. Ήταν ωραία, περνάγαμε, ερχόμαστε, ψέναμε αρνιά. Τώρα. Τίποτα μπίτι. Εδώ βλέπουμε και λεμονιές. Τι είναι λεμονιές? Λεμονιές, πορτοκαλιές, μαντορινιά πιο κάτω. Ευδοκιμούν δηλαδή εδώ. Ναι, με τι κάνουν κανένα. Έχει καλό κλίμα δηλαδή. Τα ποτίζουμε. Το καλοκαίρι τους βάζει το μηχάνημα και τα ποτίζει. Ναι. Έχει λαστιχάκια βαλμένο και τα ποτίζει το μηχάνημα. Το καλοκαίρι έρχεστε? Ερχόμαστε και το καλοκαίρι, αλλά όχι και συνέχεια. Ναι. Τώρα το χειμώνα ερχόμαστε που κλαδεύουν τις ελιές, μαζεύουν τις ελιές. Που φρεζάρντα χωράφια, τι άλλο να κάνουμε. Λίγος κόσμος μαζεύεται, λίγος κόσμος μαζεύεται. Πόσοι δηλαδή μαζεύεται? Άμα έρχονται όλοι μαζευόμαστε πολύ. 100 άτομα, πιο λίγα, πιο λίγα, πιο λίγα, ναι. Είμαστε τώρα και θα είμαστε καμιά 40 άτομα, 50, ναι, ναι, εκεί. Και θα έρθουνε. Εντάξει. Έρχονται τα εγγόνια, τα παιδιά. Έρχονται, έρχονται, ναι, 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 ναι. Ψήνετε εδώ? Ψήνουμε, ναι, ναι, ψήνουμε, ψήνουμε. Έχει εκκλησία? Έχει, έχει, ναι, 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 τα πάντα όλα, ναι, έχει, έχει. Την Ανάσταση τι ώρα την κάνετε? 12 η ώρα. Κανονικά δηλαδή? Ναι, γιατί έχουμε τον παπά μας και πάει και στο άλλο χωριό. Πάει πρώτα στο άλλο πάει έρχεται. Πρώτα στο άλλο και μετά σε μας. Οπότε κάνετε κανονικά? Ναι, 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 12 η ώρα. Τη Μεγάλη Παρασκευή στολίζετε επιτάφια? Ναι, ναι, στολίζουμε, ναι. Όλα, όλα, ναι, ναι, το γυρνάμε στο χωριό μέσα, στο χωριό των επιτάφιων και το πάμε πάλι στην εκκλησία. Περιμένετε πάντως τις γιορτές έτσι και το καλοκαίρι τώρα για να... Οπωσδήποτε, 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 βέβαια, της Παναγίας εδώ κάνουμε κάποια ογλέντι εδώ στην πλατεία, αυτά τα συνηθισμένα του χωριού. Έχουμε ρημός όμως. Ναι, ναι, δεν έχουμε κόσμο καθόλου, καθόλου κόσμο, καθόλου, καθόλου.
Δεν έχουμε κόσμο. Ούτε έχει επισκέπτες, δηλαδή τουρισμό. Όχι, 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 τίποτα, όχι, 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 δεν έχει, όχι, όχι, δεν έχει τίποτα. Είναι το μέρος, δεν έχουμε εδώ θάλασσα, δεν έχουμε αυτά, βουνό μόνο. Ναι. Έχει καμιά καλλιέργεια, τίποτα. Όλα τα παρατήκαμε τώρα. Ναι, μόνο, πάνε, μόνο πρόβατα, πρόβατα ναι, αυτά υπάρχουν. Κάνα περιβολάκι εκεί, όλοι ας πούμε κάτι ασχολούνται. Με λίγα πράγματα, όχι πολλά, με λίγο, με λίγα πράγματα. Το χωριό έχει κάποιο πρόβλημα, έτσι, νερό, όλα αυτά έχετε? Έχουμε, ναι, ναι, έχουμε και νερό, έχει. Οι δρόμοι σας? Οι δρόμοι έτσι και έτσι. Αλλού καλή, αλλού χωματόδρομοι, αλλού άσφαλτο, εντάξει. Θέλει βελτίωση. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Πώς να τα περάσουμε? Καλά, καλά, καλοκαίρι έχουμε, καλά είμαστε. Τώρα προετοιμάζεστε για το Πάσχα? Για το Πάσχα, ναι. Κάνετε δουλειές? Κάνουμε δουλειές, φουγκαρίζουμε, πλένουμε ρούχα, τέτοια πράγματα. Ασπρίζετε κιόλας? Ασπρίζουμε, μάλιστα. Έρχεται κόσμο στο Πάσχα στο χωριό? Έρχεται, έρχεται, έρχεται. Εφέτος δεν ξέρω αν θα έρθει, γιατί έχουμε πολλούς θανάτους εφέτος. Ναι. Πολλούς θανάτους. Αυτά. Και μπορεί να μην έρθει, δηλαδή, ο κόσμος να ψήσει, να γιορτάσει. Βέβαια. Έχουμε τα παιδιά μας, αλλά τώρα εδώ είμαστε ολογέροι που καθόμαστε. Αλλά ερχόνται τα παιδιά μας. Ερχόνται. Έρχονται μόνο στις γιορτές ή έρχονται και τον άλλο? Έρχονται και πάλι. Ερχόνται, όλο ένα έρχονται. Πάμε εμείς, γιατί μένουμε στην Τρίπολη. Εμέναμε τώρα, μένουμε εδώ. Να. Εργαζόμαστε πρώτα. Είχαμε τα παιδιά μας μικρά, όπως συνήθως. Ο κάθε γονέος κοιτάει για τα παιδιά του. Φύγαμε τότε από εδώ, πήγαμε στο Τρίπολη, δουλέψαμε. Και τώρα ως συνταξιούχοι γυρίσατε πίσω, ναι, δηλαδή. Τακτοποιήσαμε τα παιδιά μας, τα παντρέψαμε. Ήρθαμε εδώ συνταξιούχοι και καθόμαστε δύο γέροι εδώ. Αλλά είναι στο χωριό. Έχει καφενεία το χωριό, βγαίνει. Έχει στο ΕΜΠΑ που μπαίνουμε. Ναι. Εμείς, όποιος θέλει πηγαίνει. Ναι. Γειτονιά έτσι έχει, μιλάτε, κουβεντιάζετε? Ναι, πώς, να, εδώ. Ναι. Έχουμε εδώ. Εδώ είναι η εκκλησία, εκεί είναι το κέντρο. Βλέπουμε που... Έχει... Εκεί απέναντι τι είναι, δηλαδή? Αυτό έχουμε, είναι ένα κεντράκι που το έχουμε για καλό και για κακό. Καλή είναι. Έχουμε, άκου να δεις, πώς σου λέω, είναι καλή. Έχουμε το χάμ, την εκκλησία. Έχουμε το κέντρο διασκεδάσεως. Έχουμε γιατρό κάθε 15. Λοιπόν... Κάθε 15 έχουμε γιατρό. Και τα φάρμακα μας τα φέρνει ο φαρμακοβίος εδώ. Τα γραφτεί που γράφει ο γιατρός, την άλλη μέρα τα φάρμακα είναι εδώ, σπίτι σε σπίτι. Τώρα το περιμένετε το Πάσχα έτσι να έρθει, να ανοίξουν τα σπίτια, να μαζευτεί λίγο περισσότερο? Θέλουμε, αλλά έχουμε 10 νεκρούς από το χρόνο στο χρόνο πάρει. Το θέλουμε το άλλο. Οπότε δεν θα έχει ψήσιμο, δηλαδή, αρνιών? Όχι, όχι. Δεν θα ψήσει ψένεμα άλλα χρόνια. Όλα. Αλλιώς όλες εδώ οι αυλές ψήνανε. Ψήνανε. Καπνίζανε όλες. Ναι. Όλοι είχαν. Καλά περνάγαμε. Και καλά είναι το χωριό μας. Δεν έχει μόνο μεγάλη συγκοινωνία εδώ από το ποτάμι για τον πύργο. Είναι το ποτάμι. Ένα μικρό γεφυράκι χρειάζεται να έχουμε από εδώ για κατευθείαν. Ενώ για να πάμε... Να γυρίσουμε, να πάμε εδώ στο ίδιο σημείο, θέλουμε κάπου 20 χιλιόμετρα. Α, κάνετε κύκλο δηλαδή? Κάνουμε κύκλο και ερχόμαστε στο ίδιο κύκλο εδώ, για να πάμε στον πύργο. Και τους ζητάμε να γεφυράζει το τίποτα. Φαναράτη, ολόκληρο, δεν λείπει τίποτα. Είμαστε 20 ανθρώποι είμαστε εδώ. Μόνιμοι. Τώρα τα παιδιά έχουν φύγει, αλλά τίποτα δεν έχουμε εδώ. Τι να. Τώρα το Πάσχα περιμένετε να έρθει κόσμος? Περιμένουμε, αλλά φέτο δεν ξέρω με την κρίση τι θα κάνει. Άλλα χρόνια έρχονται. Μένουνε στην Αθήνα, στην Τρίπολη? Παντού είναι. Και στην Τρίπολη, στην Αθήνα και στην Αυστραλία έχουν πάει. Έχει φύγει ο κόσμος από εδώ. Και να μην έρθουν το Πάσχα, παρόλο που ίσως καλύτερα δεν είναι το Πάσχα στο χωριό? Πάντα έρχονται. Τώρα δεν ξέρω. Θα έρθουνε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθουνε. Τώρα δεν έρθουν όλοι. Γιατί πεθαίνουν οι γέροι, δεν ζυγώνουν τα παιδιά εδώ. Καθόλου. Από εδώ πάει και πέρα δεν υπάρχει κανένας. Κανένας. Όχι, όλα κλειστά τα σπίτια.
Εκκλησία έχετε τη μεγάλη εβδομάδα, κάνουμε... Έχουμε. Είναι ο παπάς, έχει 2-3 ενορίες. Έχουμε. Έρχεται. Την Ανάσταση δηλαδή τι ώρα την κάνετε? Ανάλογα. Είναι ένα λάχιστο χωριό. Ήδη 11 η ώρα το βράδυ, 12 ή στις 2.30. Εγώ πως τελειώσει από τη μια εκκλησία έρχεται στην άλλη. Α, μπορεί να την κάνετε δηλαδή και πιο αργά. Ναι, όταν τελειώσει από το ένα χωριό έρχεται και στο άλλο. Πάει και στα δύο χωριά. Κάνουν οι γυναίκες δουλειές έτσι, περιμένουν το Πάσχα, πλένουν, μαζεύουν, ασπρίζουν. Τι να σπρίζουν, τώρα εμείς για φαΐ είμαστε, άχρηστοι είμαστε εδώ που είμαστε, δεν είμαστε ούτε για δουλειά, ούτε για τίποτα. Τίποτα δηλαδή, δεν κάνουν δουλειές δηλαδή. Εγώ έχω 4 μπαστούνια και ακουμπάω. Και έτσι εδώ χάμουν, κάθουμε και λιάζουμε. Εδώ το χωριό το προσέχουν καθόλου, έχουν κάνει κανένα έργο, έχετε νερό, δρόμους, αυτά. Και δρόμους είδατε από πάνω, τους είδα τη χάλια. Είναι ανάγκη, το είπα εγώ. Δεν τους έχουν φτιάξει από ό,τι είδαμε. Δεν υπάρχει. Από τα εφήγανε κοινότητες εδώ που είχαν τον Καλλικράτης, έγινε ρημάδια. Νερό έχουμε, νερό έχουμε. Και με τον Καποδίστρια. Και με τον Καποδίστρια δεν μπορείτε τώρα, πιστεύω, και άλλοι. Ναι. Δεν ήσαν το μορφότερο και οι άλλοι. Και οι πολύ καλοί είναι. Αυτά είναι. Δεν έχετε και τουρισμό όμως, δεν έχει κάτι εδώ να δει κάποιος, δεν έρχεται δηλαδή. Αφού το καλοκαίρι δεν υπάρχει θάλασσα, δεν υπάρχει νερό, δεν εισβούν. Τα παιδιά μας πάνε εδώ, θα γίνει εγώ. Δεν έχει. Πανηγύρικα με το 15 Αύγουστο μοναχά. Μόνο τη Παναγία, ναι. Και κάπου έχουν βάλει τώρα κανένα δυο κούνιες κάτω στο παλιό σχολείο. Και δεν έχονται, μωρέ. Δεν υπάρχει κόσμο. Από δεν υπάρχει νέο, δεν υπάρχει ζωή. Κανονικά πόσου κατοίκου είχε παλιά το χωριό, δεν 200 κατοίκοι θα είναι τώρα στην Αθήνα από εδώ. Ναι. 7-8 παιδιά καθένας, που θυμάμαι κι εγώ. Κανένας νέος έχει μείνει εδώ να έχει είναι, πάθει κάτι. Είναι δύο-τρεις που είναι νέοι και τρεις ανήπαντρες, δεν βρίσκουν γυναίκα. Ναι. Και έχουν γίδια ή βάζουν εκεί. Πρόβατα, έχουν άλλους τρακτέρι, άλλους ασχολούνται με αγροτικές δουλειές. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει προοπτική. Δεν υπάρχει προοπτική. Μοναξιά έχουν, τα παιδιά μας έχουν φύγει. Τώρα το Πάσχα πώς το περιμένετε? Περιμένετε έτσι να πάρει λίγο ζωντάνια το χωριό? Πώς δεν περιμένουμε? Δεν περιμένουμε τα παιδιά μας να έρθουν να χαρούμε. Περιμένουμε. Τι κάνουμε, Τι άλλο είπα. Εσείς σαν γυναίκες εδώ πέρα κάνετε καμιά δουλειά, φτιάχνετε κανένα κουλούρι, τέτοια πράγματα, ασχολείστε ή τα έχετε αφήσει? Φτιάναμε, αλλά τώρα δεν φτιάνω, δεν έχω χεράκια, πάντα χέρια μου. Έχω κάνει χειρουργείο, έχω κονοκοπεί τένοντες. Τα αγοράζετε και δηλαδή όλα? Τα αγοράζουμε όλα, τα φτιάχνουμε. Ψωμάκια αγοράζουμε όλα, τα αγοραστά τα έχουμε. Όλα. Μαναβικές, ψάρια, όλα τα πάντα. Φέτος θα ψήσετε? Αμέ, αν έχουμε υγεία και... Αν έχουμε υγεία και ζούμε τα παιδιά με το καλό, το ψήνουμε κάθε χρόνο. Και το ψήνουμε. Και το κορέτσι. Όλα, όλα τα φτιάνουμε. Τα πάντα. Ωραία τα περνάμε το Πάσχα. Αλλά φεύγουν και μπαίνουμε πάλι για γκρεμίς. Μας μένει το αχ. Εδώ έχει 25 άτομα. Τώρα το Πάσχα περιμένετε να έρθει κόσμος? Ανάλογα, μπορεί να έρθει. Με την κρίση μήπως έρθουν περισσότεροι? Τώρα δεν το ξέρω εγώ τι κάνω, πόσο. Ρε καρδούλα μου. Ψήνετε αρνιά εδώ? Ψήνουμε πώς. Αρνιά, κοκορέτσα, κοντοσούβλια. Από όλα άρα, δηλαδή. Έχει κανένα νέον άνθρωπο εδώ ή όχι, έχετε μείνει μόνο έτσι μεγάλη? Όχι, εδώ έχει κανένα τεσσάρι παιδιά, από 40 και πάνω. Ναι. Και με τι ασχολούνται? Με πρόβατα. Έχει πολλά κοπάδια. Έχει κανένα τεσσάρι. Αφού δεν έχει κόσμο, τι να τα κάνει τα κοπάδια? Μισηγέρι. Τρώμε και κοιμόμαστε. Τώρα μπορούμε να πάμε πουθενά? Τίποτα. Πάντως εδώ κυπάκο βλέπω έχετε. Το φτιάχνει ο γέρος, η γριά δεν μπορεί. Ο παππούς δηλαδή τα φτιάχνει. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με τέτοια πράγματα. Άνοιξα εδώ πάρα το θερμοκήπιο να πάρει αέρα μέσα. Τι έχετε φυτέψει? Έχουμε ντοματούλα. Ντοματούλα. Βγήκε ή είναι αργότερα? Όχι, τώρα τη φυτεύουμε. Α, μάλιστα. Και πότε θα βγει αυτή? Ανάλογα το θέλεις. Δουλειές κάνετε τώρα το Πάσχα, έτσι ασπρίζετε καθόλου? Όχι, όποιος μπορεί ασπρίζει, όπως δεν μπορεί, κάθεται στα βρωμένα χέρια. Δεν κάνει τίποτα δηλαδή? Χέρια, αφού δεν μπορώ, είμαι γριά.
Παλιά τα κάνατε, μαζευόσασταν, φτιάχνετε κουλούρια. Παλιά, μη ρωτάς παλιά τι γινότανε. Παλιά πηγαίναμε τούτα τα χεράκια, τα βλέπεις τώρα, θα τα βλέπει μέσα εκεί. Εθερίζανε 5 τόνους γέννημα. Τα χεράκια τούτα, τώρα κάτσε με σταυροχέρι και δεν μιλάμε. Εγγονάκια έχετε? Εγγονάκια έχω 12. Να σας ζήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Θα έρθουν όλα το Πάσχα. Μα δεν ερχόνται όλοι, πάνε και σε άλλα μέρη, μένουν και στην Αθήνα, μένουν και στην Καλαμάτα, δεν ερχόνται. Πώς περιμένετε όμως το Πάσχα τώρα φέτος? Αφού δεν ξέρω αν θα έρθουν. Δεν ξέρετε καθόλου? Όχι. Ακόμα. Όχι, δεν έχουμε μιλήσει ακόμα. Θέλετε όμως να έρθουν τα εγγόνια? Δεν θέλουν να έρθουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Είναι μικρά ή μεγάλα τα εγγονάκια σας? Τα εγγονάκια μας πάνε στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο γυμνάσιο, αλλά έχουν τελειώσει. Μία είμαι εδώ στο σπίτι. Και εμένα με φτάνει και με περσεύουν, παιδάκι μου. Τι χόρτα έχετε μαζέψει? Διάφορα. Λάπατα, καυκαλίδες, σπανάκι. Διάφορα. Έχει ωραία χόρτα εδώ? Έχει. Έχει, α? Ανθρώπους δεν έχει. Περιμένετε να έρθει ο κόσμος τώρα το Πάσχα εδώ? Περιμένουμε να δούμε κι εμείς, να ακούσουμε ένα παιδάκι, μια φωνή, να χαρούμε. Για μισή γέρι εδώ ρε παιδάκι μου. Μαζεύετε κόσμος καθόλου? Μαζεύεται. Όποιος μπορεί και έχει κανέναν εδώ έρχεται. Και αυτοί που δεν έχουν, τους αρέσει. Βλέπουν γύρω γύρω. Και έρχονται. Εδώ πρώτα ερχότανε, έκανε μια στο καστράκι. Μια είμαστε εδώ. Τώρα τα βλέπουμε μια φορά το μήνα, στο ξάμινο. Δεν έχουν παπά. Βοήθεια στο σπίτι έρχεται εδώ? Όχι. Νοσοκόμος τίποτα, δεν έρχεται καθόλου? Όχι, όχι, τίποτα. Γιατρός? Γιατρός έρχεται μια φορά το μήνα. Χτες ήρθανε και μας έγραψε φάρμακα. Κάνετε καμιά δουλειά τώρα για το Πάσχα? Άσε με τώρα, αν έχω το φούρνο να πάω να έχω ζυμώσει να βάλω ψωμιά. Και τηγανό ψωμα και... κουλούρες στο φούρνο κάνουν στη στάχτη. Μπράβο σας. Που τρώγαμε μια φορά. Φτιάχνετε και κουλουράκια? Θα φτιάξετε φέτος κουλούρια να έρθουμε μετά το να... Εγώ δεν φτιάχνω, δεν φτιάχνουν οι εικόνες μου και μου στέλνουν. Θα έρθουν φέτος εγγονάκια, περιμένετε? Περιμένω. Θα μας πείτε εδώ στο Καλιάνι πώς οι κάτοικοι μένουν? Θα πες όξο. Περίπου. Κάμε πάνω από 200. Είστε μόνιμοι κάτοικοι, δηλαδή 200. Μόνιμοι είμαστε, πώς. Μεγάλο χωριό. Ήτανε 700. Και τώρα όμως σε σχέση με άλλα χωριά έχει κρατήσει κόσμο. Και παραπάνω. Ψιλοπράγματα δεν είναι, δεν βγαίνει τίποτα. Να τα σπίτια μένουν ακατοίκητα, θα μείνουν, όχι μένουν. Και τώρα υπάρχουν μερικά που θα έρχονται εδώ και... να βάλουν φόρο εδώ πέρα, να μαζέψουν αυτά, να τα πάρουν να σηκώσουμε, να σηκάσουμε κι εμείς. Τώρα το Πάσχα περιμένετε να έρθει κόσμος, έρχεται? Έρχονται, που να έρθουν, θέλουν τα πετρέλα είναι ακριβά, τα διόδια είναι ακριβά, τα πάντα. Πού, πώς να έρθουν, εντάξει. Μπορεί δηλαδή να μην έρθουν λόγω. Δεν υπάρχει φως πουθενά λέμε, φως πουθενά στο τούνελ δεν υπάρχει, πάει, τα πετρέλα τα πήρε ένας. Τελείωσε, δεν έχει όσο θέλει θα πουλάει. Πολλοί. Δεν έχουν που να κάτσουν. Τώρα το Πάσχα μαζεύονται. Θα μαζευτούν. Περιμένετε δηλαδή για να... Περιμένουμε κάτι. Τι να περιμένουμε. 210 άτομα είμαστε μόνιμοι. Τώρα που μπήκε ο Καλλικράτης θα ξεχαστούμε από το χάρτη. Όλα θα πάνε όλα πίσω. Τίποτα δεν πάει μπροστά. Κανονιστείτε. Τώρα για το Πάσχα πώς περιμένετε να το περάσετε? Μαζεύετε κόσμο, ψήνετε? Το Πάσχα είναι πάντοτε σαν Πάσχα, γιορτινή. Καλά θα περάσουμε. Από εκεί και πέρα... Υπάρχουν χρήματα λοιπόν? Υπάρχουνε, για να ψωνίσετε? Για να χρήματα για να ψωνίσουμε? Βερεσέ, το ξέρεις το Βερεσέ? Βερεσέ, ε? Ναι, εκεί θα αρχίσουμε πάλι. Θα έρθουν όλοι δίπλα στους... Θα κολλήσει ένας δίπλα στον άλλον για να περάσει καλά. Αυτό θα κάνει. Υπάρχει διάθεση για γιορτή? Κάνει ο κόσμος δουλειές, οι νοικοκυρές στα σπίτια τους όπως κάνουν παλιά? Κάνουν. Ο Έλληνας είναι αλέγρος τύπος. Εκεί που έχει στεναχώρια, έχει και την κλάβα του. Έχει. Νοικιάζουν, έρχεται κόσμο? Δεν έρχεται. Ελάχιστοι, γιατί είναι και το σταυροδρόμι δίπλα με δύο ξενώνες. Ναι. Πες στο σύστημα ότι μας έκαναν εσωτερική μετανάστευση, αυτό βγάζουν. Εγώ άκουσες τι είπα, Καλλικράτης. Ναι, εσωτερική μετανάστευση. Χειρότερα δηλαδή τώρα με τον Καλλικράτη.
Και βέβαια χειρότερα. Βέβαια. Καλύτερα είναι. Πρώτα πηγαίναμε στην Αυστραλία, τώρα πάμε στην Αθήνα. Εσωτερική μετανάστευση. Και η επαρχία την έχουν αφήσει έρημη, έτσι. Μαζεύονται όλοι δηλαδή στα κέντρα. Μαζεύονται στα κέντρα, βέβαια. Αλλά το όνομα της κρίσης θα ξαναγυρίσουμε, αλλά με φορτηγά, όχι με λεωφορεία. Θα ερχόμαστε σωριδόν προς τα κάτω. Προς τα πάνω, προς τα κάτω. Όπως ζούσαν οι παλιά. Όπως έζησε εκείνη, όπως έζησε η μάνα μου, όπως έζησε η μάνα της εκεί, έτσι θα ζήσουν. Αλέτρια, όργωμα, θέρισμα κλπ. Δεν κατάλαβα. Νικόλα, η ζωή δεν είναι για όλους. Το έχεις καταλάβει, η ζωή δεν είναι για όλους. Η ζωή είναι για μερικούς, βέβαια. Εκείνοι που είχαν έχουν και θα έχουν και η φτώχεια θα είναι. Ίσως κάνουν και παραπάνω. Βέβαια. Η ζωή δεν είναι για όλους. Οι διακοπές δεν είναι για όλους. Το χρήμα δεν είναι για όλους. Μερικοί θα το έχουν, μερικοί δεν θα το έχουν. Τώρα το Πάσχα έτσι περιμένετε έτσι λίγο να αλλάξει λίγο η διάθεση, να δείτε λίγο περισσότερο κόσμο, έτσι να μιλήσετε. Θα μιλήσουμε, αλλά η κρίση, η οικονομική κρίση που υπάρχει. Έχει μουδιάσει τον κόσμο, βέβαια. Ένα αυτοκίνητο να κατέβει από την Αθήνα, πόσα θέλει διόδια και βενζίνη. Μια τετραμέλης οικογένεια. Και αν βρει τη μάνα και τον πατέρα στο σπίτι, αν δεν τον βρει, ποιο θα έρθει να πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει το αρνί του, κάθεται στο σπίτι και δεν έρθει καθόλου. Αν δηλαδή έχει κάποιον εδώ. Αν έχει τη μάνα του, θα έρθει να τη δει. Άμα δεν έχει, την έρθει να ανοίξει το σπίτι, να κάνει τι, για δύο μέρες, τρεις μέρες. Τι να κάνει, να χαλάσει 500 ευρώ. Τα έχει. Δεν τα έχει και θα καθίσουν όλοι στην Αθήνα. Ναι, αυτοί σταθεροί γιατί έχουν που να ακουμπήσουν. Γι' αυτό θα έρθουν. Ο πατέρας τους έχει το αργί, έχει το γάλα, έχει το ψωμί, τους τα έχει πάρει όλα. Και θα είναι λιγότερα και τα έξοδά τους. Και λιγότερα τα έξοδά τους, ακριβώς. Θα έχουν και καμία σύνταξη οι γέροι, θα την αρπάξουν να φύγουν. Πώς νομίζω ότι ζει η Αθήνα. Εγώ πάνω 30 χρόνια στην Αθήνα. Εγώ ζω 30 χρόνια στην Αθήνα. Ξέρω εγώ πώς ζει η Αθήνα. Η τάξη δικιά μας, έτσι. Εντάξει, μιλάμε τώρα για αυτούς που έχουν, αυτοί που έχουν, εντάξει, έχουν. Είχαν, έχουν και θα έχουν πάντα. Εδώ τους περιμένουν οι γονείς όμως να έρθουν τα παιδιά. Οι γονείς περιμένουν. Θα κατέβει, κάποιος θα κατέβει, εντάξει. Τουρισμό ξένο έχετε καθόλου το Πάσχα περαστικούς ή όχι? Όχι. Δεν ξέρω, Έμιλια. Συνήθως ελάχιστη. 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 Διαλέγουν τα πιο πάνω χωριά. Διαλέγουν Βαλτεσινίκο, διαλέγουν Βιτίνα. Τα πιο γνωστά δηλαδή. Ναι, αυτά που είναι. Έχουν μπει στον τουρισμό. Εδώ γιατί να μην μπει το Καλλιένι, ένα πολύ ωραίο χωριό είναι, γιατί δεν έχει γίνει προσπάθεια. Με έχει τα λαγκάδια, κάτω είμαστε νεκρή ζώνη. Πράσινη γραμμή. Βγάζουμε το χορτάρι και αφήσαμε εδώ τη ρίγανη, όπως βλέπετε. Ναι. Κάνει ρίγανη αυτή. Ναι, ναι, όλοι αυτοί που βλέπετε. Προετοιμάσαστε δηλαδή. Για το Πάσχα, και για το Πάσχα, σωστά. Ψήσετε? Όχι. Λόγω κρίσης ή λόγω... Είμαστε δύο άτομα και... Α, μάλιστα. Γενικά μαζεύεται κόσμος εδώ στο Καλλιένι? Ναι, ναι, βέβαια, αρκετή. Ζωντανεύει δηλαδή? Βέβαια, οπωσδήποτε. Έχει εκκλησία, γίνονται οι γιορτές? Ναι, ναι, τα πάντα, όλα τα πάντα. Ναι. Έχει κόσμο. Ήδη τώρα έχει εδώ μόνιμους κατοίκους γύρω στους 200. Αρκετό κόσμο. Έχει, τέτοιο. Ναι, διαφοριό. Ναι. Με τα σημερινά δεδομένα, βέβαια. Τι είναι με αγροτικές δουλειές? Ναι, λίγη εκτονοτροφία και αγροτικά. Εσείς μόνιμα ή συνταξιούχος έχετε? Συνταξιούχος από Αθήνα. Από Αθήνα. Είστε πολλά χρόνια εδώ? Έχω γεννηθεί βέβαια εδώ. Ναι. Το σπίτι το έχω φτιάξει από το 1998 και ερχόμαστε. Και καλοκαίρι και για τις ελιές. Όχι, και το χειμώνα ερχόμαστε. Α, μάλιστα. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα τώρα? Θα μας έρθουν περισσότεροι λόγω κρίσης στα χωριά? Τώρα αυτό είναι σχετικό τώρα. Είναι πιο οικονομική ζωή στο χωριό, έτσι δεν είναι όμως? Εντάξει, δεν μπορώ να πω πιο οικονομική, είναι πιο ακριβή για τους κατοίκους εδώ, διότι οι συντάξεις είναι μικρές και τα είδη διατροφής και λοιπά είναι 30 και 40% παραπάνω από το σούπερ μάρκετ της Αθήνας. Και είναι και οι αποστάσεις για να πάνε και να ψωνίσουν? Όχι, έχουμε εδώ μαγαζιά, άμα θέλει. Έχουμε δύο σούπερ μάρκετ μικρά, ένα πέρα και ένα εδώ. Και πάνε και στα τρόπαια. Εντάξει, και στον πύργο, κάποιοι πάνε και στον πύργο. Κοντά είναι. Πώς θα τα περάσουμε, ρε Μανούλα? Εδώ στο χωριό είναι νεκροταφείος. Οι γέροι, οι ανάπηροι είμαστε εδώ στο χωριό. Άσχημα είναι. Αλλά αγρικά με τα παιδιά μας δεν είναι καλά. Και τέρμα. Εδώ προβλήματα έχουμε τώρα. Τι θέλετε? Γεράσαμε. Τώρα το Πάσχα περιμένετε κόσμο? Μαζεύετε κόσμο? Ερχόνται το Πάσχα. Τα παιδιά μας ερχόνται. Μαζεύεται έτσι στο χωριό? Ή αμαρρωστάμε, αμέσως φτάνουν και μας παίρνουν. Έχω παιδάκι στην Τρίπολη στο νοσοκομείο. Με παίρνουν αμέσως. Έχω τρία παιδάκια του Θεού. Καλά είμαστε.
Τι να σας πούμε, Μανούλα. Τώρα θα ψήσετε, ψήνετε. Θα ψήσουμε. Γενικά στο χωριό ψήνουν. Όλοι, όσοι είναι προσωπικό, οι οικογένειες ψήνουν, ναι. Υπάρχουν λεφτά φέτος ή λόγω κρίσης θα είναι περιορισμένο το πασχαλινό τραπέζι. Εδώ οι ιεροί έχουν λεφτά, οι νέοι υποφέρουν. Οι νέοι, ναι. Ναι, παίρνουμε τη δυνογά μας και στα γόνια, και στα γόνια θα δώσουμε και καλά θα περάσουμε. Καλά περνάμε γέροι. Αλλά οι νέοι έχουν προβλήματα, όπως ξέρετε, Μανούλα. Δεν παρέσει. Θα περάσει καιρό. Οι γυναίκες κάνετε δουλειά στο σπίτι όπως κάνανε παλιά. Σπρίζετε, φτιάχνετε κουλούρια. Φτιάνουνε, Μανούλα, φτιάνουνε. Εγώ που τα φέρνω τα μανιφάδες. Ναι. Δεν περνάμε καλά γιατί είμαστε μοναχοί. Τι άλλο θέλεις. Ερημιές. Εδώ καλιά. Το καλιάνι έχει. Αλλού δεν υπάρχει. Τώρα το Πάσχα περιμένετε να μαζευτεί, θα έρθουν τα παιδιά σας. Ακόμα θα έρθουν. Έρχονται τα εικόνια, έτσι, έρχονται, ο κόσμος. Έρχονται, δικά μου έρχονται όλα. Πόσο κόσμο δηλαδή περιμένετε. Τι μου λες ρε Μανούλα, τι μου λες πόσο κόσμο περιμένουμε. Τι να σου πω. Εσείς στο σπίτι σας δηλαδή πόσα άτομα θα έχετε. Εμείς 16-17 είμαστε. Θα έχετε ετοιμάσει τα αρνιά, θα ψήσετε. Όλα. Σαν χωριό. Καλά. Δόξα τω Θεώ. Είμαστε άρρωστοι, είμαστε κουτσί. Εγώ τους είπα, είναι να κρατήσω το. Είμαστε κουτσί, είμαστε άρρωστοι, αλλά μπαχαλεύουμε, προσπαθούμε. Προσπαθούμε σαν γέροι. Παιδιά δεν είναι, νέοι δεν είναι, κορίτσια δεν είναι να παντρευτούν τα αγόρια, τα αγόρια δεν παντρεύονται και έχει μείνει ο κόσμος ρέστος. Τώρα το Πάσχα περιμένετε έτσι να αλλάξει λίγο, να μαζευτεί έτσι λίγο, να ζωντανέψει. Κοίταξε να δεις. Ανάλογα οι καταστάσεις είναι κρίσιμες και ο κόσμος δεν μπορούν να έρχονται συνέχεια. Άλλοι θα έρθουν, όποιος έχει τη δύναμη θα έρθει και όποιος δεν την έχει θα κάτσει εκεί που είναι. Είναι από καυσίμων δηλαδή. Βέβαια, τι, αλλού ιόδια, αλλού βενζίνες, αλλού πετρέλα, μα κάτι θα θες να πάρεις, να πας στη μάνα ή στον πατέρα, σε οποιονδήποτε. Και εδώ τώρα τα χωριά δεν έχουν όπως είχαν πρώτα που ερχόσανται τα παιδιά του κάθενου. Μα τα αρνί, μα το κατσίκι, μα το κοτόπουλο, μα τα αυγό, μα το κάθετι. Τώρα δεν υπάρχει παραγωγή γιατί δεν είναι άνθρωποι να δουλέψουν. Ποιος να δουλέψει. Εδώ τα έθιμα μου στον επιτάφιο αυτά τα τηρείτε, την Ανάσταση όλα, κανονικά. Τα πάντα, τα πάντα, έτσι. Τα πάντα, 12 η ώρα, τα πάντα. Τον επιτάφιο και την Ανάσταση. Έναν παπά έχετε εδώ δικό σας. Ένα παπά έχουμε και είναι από Τουρένεση και έρχεται εδώ. Η νορία του είναι εδώ αλλά λειτουργάει και κάτω γιατί δεν έχουν άλλο παπά. Οπότε δεν έχετε και κάθε μέρα. Όχι και κάθε μέρα, δηλαδή μια φορά τη βδομάδα. Μια βολά το μήνα θέλω να πω, κάνει στο χωριό του κάτω. Τα αρνιά δηλαδή δεν ψήνουν τόσο πολύ. Ψένουνε, ψένουνε, βάνε σούβλα βέβαια. Και το κοκορέτσι. Και το κοκορέτσι δηλαδή. Και τη μαγερίτσα και το γιαούρτι και όλα. Τα φτιάνει ο κόσμος ανάλογα εκείνη τη δύναμη που έχει ο καθένας. Περνάνε. Όχι και τελείως στόχια να μην τα παρατραβάμε, αλλά είναι κρίσιμα τα πράγματα. Μπορεί να περάσουμε έρμια εδώ, οι κυβερνήσεις ερημώσαν τον κόσμο τα χωριά. Οι κυβερνήσεις ερημώσαν τα χωριά. Όσο περνάει δηλαδή καιρό. Όσο περνάει και μέρμε μόνοι μας, δεν έχουμε να μας τάψει κανείς. Τώρα το Πάσχα περιμένετε να έρθει κόσμο. Μου να πάρει οι άνθρωποι, θέλουν για λεφτά. Υπάρχει λεφτό. Θεωρείτε δηλαδή ότι θα κατέβουν λιγότεροι από... Αυτά τώρα που μας κάνετε συνέντευξη γίνεται. Εισακούνται αυτοί να πάρουν και μας γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια και να τους τα υπείτε. Τι να ρωτάτε τον κόσμο ρε παιδιά, αφού το βλέπετε, δεν το βλέπετε μόλις σας. Δεν πήρανε, δεν κλείσαν τα σχολεία, δεν κλείσαν τα δημαρχία, δεν κλείσαν τις νομαρχίες, δεν κλείσαν τα πάντα. Και πώς θα... πού τον πας στον κόσμο. Τους μαζέψεις όλους στην Αθήνα δει. Αν πέσει μια βόμβα που έλεγε ένας μακαρίτης. Θα σκοτωθούν όλοι. Ενώ θα κάνω τα χωριά, θα μην γίνει κανένας. Κάντε τίποτα έργα έξω στις επαρχίες. Να κρυπτωθεί ο κόσμος. Εδώ δεν έχει περιοχή και τουρισμό. Δεν έρχεται τουρίστας τίποτα με λόγω και του ξενώνα που υπάρχει κάτι. Ποιος να μπει μέσα. Και πληρώνουν ενίκια τώρα και το έχουν νοικιάσει. Πληρώνουν ενίκιο στο δημαρχείο ο άνθρωπος. Και μέσα δεν μπαίνει κανείς. Ποιος να μπει. Αυτά τα λέτε να τα υπείτε στους μεγάλους. Οι μεγάλοι δεν θα πάρουν για να πάρουν τα λεφτά. Τι γίνηκαν τα 180 εκατομμύρια που τα πήραν πρόσφατα τώρα. Ας αφήσουμε τα παλιά. Τι τα κάνουν. Πού θα τα βγάλουν και τα εκατομμύρια. Μου πω στην φτώχεια. Τους εργαζόμενους, τους εργάτες, τους αγρότες.
Και λέει να κόψει, λέει, τις επιδόματα, λένε εκεί πέρα, και τις επιδοτήσεις και τα λοιπά. Ακόμα δηλαδή να μας πνίξουν εκεί, κάρια. Α, καλά περνάμε. Μια καλά. Ναι, εντάξει, λίγη. Εντάξει. Όχι, εγώ είμαι του Ίκα. Το ίδιο τώρα, τι ο Γατή Ίκα, εξακούει τώρα με στέλνουμε. Έχει πράγματα. Πώς περιμένετε έτσι το Πάσχα, υπάρχει διάθεση τίποτα, για γιορτές. Τίποτα, στο αβέβαιο. Όλοι προχωράμε στο αβέβαιο. Τίποτα δεν υπάρχει. Ούτε και τα χρήματα, καλά τα χρήματα είναι λίγα, μέσα τόσο. Αλλά όλοι προχωράμε στο αβέβαιο. Ο κόσμος πάντα φοβούμενος. Η πολιτική μας καμία αυτή. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Τα λεφτά που τα ταμεία χάνεται, όλα που μας και τα λαμπάτε, κοριτσάκι μου. Από εκεί πέρα, τι να κάνουμε. Έμειναμε και μοναχοί μας, πήγαν τα παιδιά. Τώρα θα έρθουμε το Πάσχα, τα περιμένετε. Τώρα, άλλος θα έρθει και άλλος δεν θα έρθει. Είναι τα οικονομικά αυτά, είναι τέλος πάντων. Αρνάκι εσείς τα αγοράσατε ή έχετε αρνάκι? Όχι, θα τα αγοράσω. Δεν έχουμε τα αγοράσω. Θα ψήσετε. Γερός άνθρωπος. Όχι ρε κορίτσι μου, όχι. Για όλα μας πάντα έχει. Άμα δεν υπάρχει οικογένεια στο φούρνο, τι να φάμε. Δύο γέρια, ένα κιλό θα βάλω. Τι να κάνουμε, δεν βαριά. Καλά είμαι, καλά. Αν έχουμε υγεία. Για τους νέους το κακό. Για τους νέους. Είναι όλοι δουλεύουν στο αβέβαιο, το οικονομικό δεν φτάνει, να παντευθούν φοβόνται. Έχουν μείνει νέοι εδώ καθόλου στο χωριό? Όχι, δεν είναι. Πάνε, εγώ έχω 5 παιδιά και 10 κόλια, δεν υπάρχει. Φύγαν όλοι. Ου, δεν υπάρχει. Δεν έχει και δουλειές εδώ έτσι, δεν είναι? Ε? Δεν έχει και δουλειές. Τι να φτιάξει. Και τι να κάνει ο νέος, να πάει μια μέρα, τι να κάνει, να πάει ακόμη σκορτάρια και την άλλη μέρα. Δεν πάνε, δεν πάει αυτό. Εντάξει, κουδάξτε τα παιδιά, φύγα. Καλά, ρε. Δεν περνάμε καλά, να μην λέμε και εγώ. Δεν περνάμε καλά. Εγώ είμαι και λίγο παλιός. Εν συγκρίση βέβαια με τα παλαιότερα χρόνια καλύτερα είναι. Αλλά έπρεπε ακόμα να είμαστε και πιο βελτιωμένοι κατάσταση. Όχι, μα δεν είναι. Πώς κατέξε αυτό. Τώρα σπίτια είναι, αλλά κάτι γέρο έχουμε μείνει ποτέ. Περίπου πόσο δηλαδή? Γέρι. Γέρι είμαστε μια δεκαπενταριάδο στο χωριό και για καμιά δεκαριά νέοι. 15 ξέρω πώς είναι. Με τι ασχολούνται οι νέοι, έχουν γίνει το πρόβατα? Ναι, έχουν γίνει για πρόβατα. Εμείς παίρνουμε εκεί την ογά. Έχει πολεμάμε. Δύσκολα. Δύσκολα είναι να κάνουμε. Τώρα με το Πάσχα περιμένετε, θα έρθουν τα παιδιά σας, μαζεύετε κόσμος περισσότερο? Θα έρθουν κιόλας. Δεν θα έρθουν κιόλα, δεν έχουν μικρά παιδιά. Θα έρθουν. Ζωντανεύει το χωριό τέτοιες μέρες? Βέβαια. Ναι, Μανούλα, ναι. Εκκλησία υπάρχει εδώ, γίνεται δηλαδή το Πάσχα, οι λειτουργίες όλες? Γίνεται και εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι ο παπά Μουτζούρτσι, παπά. Και γιορτάζουν τη Δευτέρα τη Λαμπρής. Α, έχετε και πανηγυράκι δηλαδή? Φορεύουν οι νέοι, έρχονται οι νέοι. Ναι. Οι νέοι λιγούλοι φεύγουν, την άλλη μέρα φεύγουν. Γιατί δουλεύουν. Για λίγες μέρες δηλαδή? Για λίγες μέρες δηλαδή. Με τα πιτσιρίκια έχει κούνιες, υπάρχει έτσι να... Ναι, ναι, έχει κούνιες. Ρίχνουν κούνιες στους μπαλκόνια. Μόνο δηλαδή, τις φτιάχνουν. Ναι, ναι, μάτια μου. Ναι. Δουλειές σπίτια κάνετε τώρα λόγω που ανοίξε, που έτσι έφτιαξε ο καιρός? Ασπρίζετε, φτιάχνετε και για το Πάσχα? Εγώ πληρώνω, μια γυναικούλα με αυτό είναι το χάμ. Κάνει και με το τσάκο, δεν μπορώ. Ψήνουν έρνια το Πάσχα? Ναι. Κάνουν γλέγγες? Άλλος κάνει, άλλος δεν κάνει. Τι να κάνουμε αν πάμε. Εσέρα. Πού Πάσχα? Στο Βούτσι. Έχει εδώ χωρί το χωριό δημοτικό? Ναι. Πόσα παιδάκια? 11. Τώρα πώς περιμένεις να έρθουν οι διακοπές? Περιμένεις να έρθουν οι διακοπές σε μια εβδομάδα? Ναι. Εγώ σε αυτή την Παρασκευή θα ήθελα να έρθουν οι διακοπές. Δεν πειράζει, ναι. Να σου πω πώς περνάς το Πάσχα εδώ, μαζεύονται και άλλα παιδάκια, έρχονται? Ναι. Πολύ, πολλά παιδάκια? Ναι. Και τι κάνετε, παίζετε? Έχει κούνιες εδώ? Έχει το σχολείο μας. Μόνο στο σχολείο? Και εκεί παίζετε? Ναι. Τι άλλο κάνετε το Πάσχα? Ψήνουμε. Φέτος θα ψήσετε? Ναι. Βοηθάς εσύ? Μπα. Δεν ξέρεις δηλαδή.
τι σ' αρέσει από το Πάσχα? Από το Πάσχα, όλα τα αρνιά. Μόνο τα αρνιά και κοκορέτσι φτιάχνεις? Ναι. Φτιάχνει η μαμά ή η γιαγιά, ποιος το φτιάχνει το κοκορέτσι? Η μαμά. Η μαμά. Αυγά βλέπεις που βάφουνε? Αυγά ναι, έχω βάψει. Παναγιώτη. Παναγιώτης. Εσύ Παναγιώτη τι τάξη πας? Πάω Τετάρτη. Μπράβο. Για πες με εσύ, πώς περιμένεις να έρθει το Πάσχα? Μαζεύονται έτσι περισσότερα παιδιά εδώ στο χωριό? Ναι, μαζεύονται για να παίζουμε. Πάμε στην εκκλησία, πηγαίνουμε στις μπιλαμπάδες και παίζουμε εδώ συνεχώς. Πηγαίνουμε στο σχολείο μας, στην πλατεία. Κάνουμε για αγώνες. Τι αγώνες κάνουμε για παίζουμε? Πότε? Μουτζούρια, εδώ κάτω. Πότε, την Δευτέρα του Πάσχα? Ναι. Τρέχετε? Ναι. Μαζεύετε κόσμο πολύ? Ναι. Μικροί τρέχουν και μεγαλύτεροι? Τρέχουν μεγαλύτερα, αλλά από πιο μακριά. Πόσοι χιλιόμετρα? Είναι μέχρι 1000. Εμείς θα τρέχουμε από τα 200. Και τι παίρνει ο αυτός που κερδίζει? Μετάλλια. Ή το χρυσό, ή τα σημαίνια. Ή το γάλακινο. Το Πάσχα σ' αρέσει σαν γιορτή? Ναι. Έχει ανοιξιάσει, φτιάχνει ο καιρός, ε? Ναι. Βγαίνεις έξω περισσότερο? Σπάμε τα αυγά, τρώμε αρνί που σουβλίζουμε. Σαν χωριό καλά τα περνάμε. Πόσο κόσμο έχει? Τώρα όλα τα χωριά έχουν όλο λίγο κόσμο. Όσο πάνε και λίγο. Μαζεύονται κάθε γιορτάδες, Πάσχα, Χριστούγεννα, 15 Αύγουστο, μαζεύονται. Γέροι, νέοι, παιδάκια. Έχει πάντως και σχολείο από ό,τι μας είπατε. Έχει με 19 παιδάκια, πόσα είναι, Άγγελε? 11. Είναι 2-3, 2 αλβανάκια, τα υπόλοιπα εδώ, Ελληνόπουλο. Τώρα το Πάσχα περιμένετε να μαζευτεί κόσμος? Πώς, περιμένουμε. Έρχονται δηλαδή τα παιδιά? Ναι, έρχονται, είναι παιδιά, εγγόνια, έρχονται. Αδέρφια. Φέτος με την κρίση πιστεύετε θα έρθει ο κόσμος? Εγώ οι δικοί μου θα έρθουν, ναι. Τώρα... Εσείς πόσα άτομα δηλαδή περιμένετε? Εδώ εμείς θα μαζευτούμε μια 15, άμα μαζευτούν και όλοι μπορεί και 20, αν θα έρθουν όλοι, ναι. Γαμπροί, νυφάδες, εγγόνια, αδέρφια. Τις περιμένετε τους? Ναι, ναι, περιμένουμε και να δούμε λαμπροί που λέει ο Μύδος. Ναι. Να σμίξουμε, να τα μόσουμε, να πούμε κάτι. Ψήνεται. Αυτά είναι. Ψήνεται. Ναι. Ανάλογα και ο καιρός που θα κάνει. Ναι. Γιατί πάντα ψήνουμε έξω. Άμα βρέχει, δεν ψήνουμε. Πόσα αρνάκια? Θα το κάνουμε στο. Το κάνετε στο φούρνο? Ναι. Κανονικά το ένα, γιατί υπάρχουν και άλλα φαγητά και βγατά είναι, να πούμε. Και κοκορετσάκι. Και κοκορετσάκι και γαλόπιδες κάνουμε και κουλούρια φτιάνουμε. Τα συνηθισμένα. Δηλαδή, τα συνηθισμένα μας, ναι. Ναι, από όλα. Σαλάτες, από όλα. Ασπρίζετε, κάνετε δουλειές τέτοιες? Ασπρίζουμε, ασπρίζουμε. Όχι μόνο. Ναι, 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 ασπρίζουμε. Πλένουμε τα ρούχα μας, τα χαλιά μας, σιδερώνουμε για να έχει την καλύτερη κουρτίνα. Αυτά. Άλεξαν όμως, δεν διατηρούνται όλα τα έθιμα και όλα αυτά? Πολύ παλιά, τα πολύ παλιά, όχι, αλλά τώρα κάπου τα βγάζουν αυτά τα πολύ παλιά, να δουν πώς περάνει ο κόσμος τότε. Λένε στα μικρά παιδάκια πώς μαγειρεύουν, πώς ζυμώνουν, πώς ψένουν τα αρνία, τα λένε όλα αυτά για να μαθαίνουν. Γιατί άμα δεν τα πεις στα παιδιά, δεν τα ξέρω, δεν ξέρουν τίποτα τα παιδιά. Από ό,τι ξέρουν τώρα, δεν ξέρουν τίποτα από τα παλιά. Παπά, έχετε? Ευτυχώς που έχουμε. Ναι, μόνοι μας, αλλά τώρα είναι σε νόμο ηλικίας τώρα, αλλά δεν βρίσκει να μπει άλλος. Τώρα με τον Καλλικράτη είναι καλύτερα τα πράγματα? Τώρα που να ξέρουμε. Που να ξέρουμε. Θα δείξει. Θα δείξει, αλλά πότε θα δείξει? Κτηνοτροφία και όσο επιτοπίσεις κτηνοτροφία δεν έχουν τίποτα. Έχει πολλά κοπάδια. Καλλιέργειες έχει? Ναι. Τι βγάζει εδώ η περιοχή? Κοιτάξτε, δηλαδή, από όλα βγάζει, αλλά το θέμα ότι ερήμος ο τόπος και οι νέοι δεν υπάρχουν να καλλιεργήσουν, οπότε και αυτά έχουν μειωθεί πολύ, καλλιέργειες. Τώρα με την κρίση πώς πάνε τα πράγματα? Ό,τι χειρότερο. Για τα χωριά είναι ό,τι χειρότερο. Το έχετε νιώσει, δηλαδή το έχετε βιώσει? Κάθε Σαββατοκύριακο δουλεύαμε εδώ πέρα και νιώταν ο κόσμος. Τώρα έχει μειωθεί στο 60% η κίνηση. Η ιδιοκτήση του καταστήματος. Έχετε το μαγαζί δηλαδή? Ναι, ναι. Τουλάχιστον στο 60%. Τώρα για το Πάσχα τι περιμένετε? Περιμένουμε κάτι καλύτερο, αλλά από ό,τι βλέπω παγωμένα πράγματα. Δεν θα πει ο κόσμος δηλαδή και λόγω ακρίβειας και λόγω διόδιων και λόγω βενζίνης έξω? Η βενζίνη και τα διόδια έχουν μειώσει κατά πολύ.
Και σύν τις άλλες αυτές τις περικοπές που κάνει συνέχεια του κράτος, είναι εις βάρος μας, πώς το λένε. Με τι δουλεύετε εσείς περισσότερο, με ξένο κόσμο δηλαδή και με εδώ της περιοχής? Της περιοχής, από τα γύρω χωριά. Ναι, έχει όμως το χωριό και ξενώνα κάτι, μπορεί κάποιος να μείνει? Ναι, ναι. Πόσα δωμάτια δηλαδή υπάρχουν εδώ στο Μπούτσι? Έχω φτιάξει εγώ ένα κατάλημα το οποίο είναι γύρω στα, φιλοξενεί γύρω στα 20 άτομα. Πόσο καιρό το έχετε αυτό? 2 χρόνια. Αυτό το έχω στα ίδια. Στα 40 ευρώ. Τα πάντα. Είναι εξοπλισμένο μέσα με τα πάντα. Το πρωινό, με ψυγεία, πλημμύρια, κουζίνηση, με τα... Ναι, για Πάσχα. Ναι. Εντάξει. Για τρίμερο. Αυτό το κομμάτι εδώ πέρα της Κορτινίας τουριστικά? Όχι. Γενικά η Κορτινία είμαστε πίσω εν συγκρίση από τις άλλες περιοχές. Τώρα σε τι μειονεκτούμε, θες τους δρόμους, θες δεν υπάρχουν υποδομές, πάντως είμαστε πίσω σαν ανάπτυξη. Υπάρχει κάτι για να δει κάποιος εδώ, εκτός από το φυσικό περιβάλλον, έχει κάποιο αξιοθέατο, κάτι? Είναι η λίμνη του Λάδωνα, είναι κάποια μοναστήρια, αλλά τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί όμως. Δυστυχώς δεν υπάρχει... Υπάρχει όμως διάθεση. Υπάρχει, αλλά δεν έχει γίνει διαφήμιση και σας είπα, έχουμε μείνει πίσω από αυτή την πλευρά. Σκέφτεστε τώρα και με το νέο, την νέα δημοτική αρχή στο διευρυμένο Δήμο Κορτινίας να μιλήσετε, επειδή δραστηριοποιήσετε και όλο σε αυτό το χώρο, να δείτε τι μπορείτε να κάνετε? Εντάξει, ο Δήμος έχει δεσμευτεί ότι θα γύρω από την ανάπτυξη θα προχωρήσει. Τώρα κατά πόσον θα δούμε. Τι άλλο χρειάζεται εδώ το πέρα από τους δρόμους? Εντάξει, οι δρόμοι είναι, τα νερά είναι να λειτουργούν σωστά το συντρέψεως. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα? Προς το παρόν δεν υπάρχει, αλλά αυτά θέλουν συντήρηση, πώς το λέω. Έχουν αλλάξει τα δίκτυα? Τα περισσότερα έχουν αλλάξει, τα περισσότερα ήδη έχουν αλλάξει. Έχουν μείνει κάποια κομμάτια τα οποία πιστεύω να υλοποιηθούν. Μπορεί. Φυσικά να γίνει μια μονάδα να εξυπηρετεί περισσότερο κόσμο, μπορεί. Ναι. Η διαφήμιση θέλει... Εδώ το Πάσχα το γιορτάζετε παραδοσιακά, δηλαδή τη Δευτέρα του Πάσχα, ναι. Και έχετε και εκδήλωση τη Δευτέρα του Πάσχα? Ναι. Τι κάνετε δηλαδή? Γιορτάζουμε τα Παπαμουτζούρια. Τι είναι αυτά, για πείτε μας? Αυτά είναι... Αυτός ο δρόμος από πού ανεβήκατε τώρα? Από κάτω, από εδώ. Αυτός τον έχει ανοίξει ένας παπάς και τον άνοιξε με τον κασμά που λέμε, την τότε εποχή. 12 χιλιόμετρα δηλαδή. Ναι. Και προς τιμή του γιορτάζουμε τον Παπαμουτζούρι. Τα 6. Και προς τιμή του γιορτάζουμε τον Παπαμουτζούρι κάθε Πάσχα. Ναι. Και τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα? Έχει τρέξιμο, κάνουν τα παιδιά, οι αθλητές. Και μια μετάλλια μετά στο από τα γύρω. Το Πάσχα έχουμε εδώ τα αγώνες για τη μνήμη του Παπαμουτζούρη που έφτιαξε το δρόμο που ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε και έκανε μεγάλον αγώνα. Και μετά έχουμε γλέντι, καλαμπούρι και στην ταβέρνα του κυρίου και όλοι οι κάτοικοι που θα έρθουν από τα δίνα. Μαζεύεται κόσμο? Πολύ κόσμο. Και από το στο χωριό μας αλλά και από τα γύρω χωριό. Ναι. Μέχρι πέρσι που θυμάμαι εγώ, έχει τώρα εφέτο, λόγω κρίση θα υπάρχει, τι εξελίξει θα έχουμε δεν ξέρω. Ενώ, δηλαδή να μην έρθει. Να μην έρθει. Διότι ένας τώρα που θα έρθει, περνώντας τα Διόδια και τη Βερζίνη εκεί που έχει φτάσει, θα κάνει τα εξοδά της εβδομάδας εκεί πάνω. Θα πάει στα Χριστούγεννα ευχάριστα. Χωρίς να κάνει κάτω. Αν θα έρθει κάτω, χαλάσει 200 ευρώ και να πάει και να έρθει και θέλει και εδώ άλλα 300, πού θα τα βγει? Δεν λένε Πάσχα όμως στο χωριό, Το λέει Πάσχα, αλλά δεν υπάρχει και λεφτό. Άμα δεν υπάρχει και κρίση, τι θα το κάνει το Πάσχα? Νηστικός Πάσχα γίνεται.
αυτός και έχει αναλάβει ο κύριος εδώ, όπως σας είπα και πάλι, ότι έχει αναλάβει και ξυπτάζει, πάει αρνιά σε 20-30 ανθρώπους. Τζάπα, δώρο. Από εκεί παρακινούνται οι άνθρωποι και έρχονται κάτω. Από αυτό τον κύριο. Αυτός ο κύριος. Μπράβο, αυτό, Ιταλιός του κόκαλο, τίποτα. Εγώ κάθε χρόνο αρνιά από το κύριο. Αν πεινάσουμε δηλαδή να έρθουμε στο Βούτσι. Και πάρτε και 10 φίλους. Ωραία, δηλαδή αν είναι κάποιος να τα ακούσει και δεν έχει να φάει στο σπίτι του, μόνο τη βενζίνη να πληρώσει δηλαδή να έχει, εντάξει. Δεν πληρώνει τη βενζίνη, αλλά θα περάσει ευχάριστα. Ωραία, εντάξει. Πάει ύπνο και ό,τι άλλο θέλει. Στον κύριο Χρήστο λοιπόν. Η Αράπη. Ωραία. Δύσκολα. Δύσκολα διότι ένας Δήμος Δημητσάνας για να καλύψει όλα αυτά τα δημοτικά διαμερίσματα είναι δύσκολο. Ενώ γινόταν και στα τρόπια ο Δήμος, ήταν πολύ διαφορετικά, ήταν καλύτερα, ήταν πιο μαζεμένα, μπορούσε να τα... Ξέρετε, έτσι τώρα δεν γίνεται τίποτα. Διότι και καταρχήν το κράτος, από ό,τι βλέπω εγώ, δεν δίνει και χρήμα, δεν χρηματοδοτεί. Πώς θα δουλέψει ο Δήμος άμα δεν χρηματοδοτεί? Βεβαίως. Εδώ εμείς τι να φτιάσουμε εδώ? Δεν παίρνουμε τίποτα, τίποτα, κάτι κτηνοτροφία έχουν και αυτό. Εμείς παίρνουμε κάποια σύνταξη, μας την κόβουν και αυτοί. Σπάει περικοπές τα Χριστούγεννα δώρο, ούτε τίποτα με αυτά, εκεί νομάστε. Εδώ τώρα το χωριό έτσι πώς είναι η ανάπτυξη? Τίποτα, ανάπτυξη. Τίποτα, 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 πολύ, πολύ λίγο πράγμα, τίποτα. Έχουν 10 άτομα κτηνοτροφία και με αυτό κινείται, αλλά δεν υπάρχει και τιμή, και τίποτα. Περισσότερο τιμή έχει το σφραγισμένο νερό από το γάλα. Και οι τροφές έχουν φτάσει στον ουρανό για να τα έχεις στα προβατά σου. Για το Πάσχα περιμένετε έτσι λίγο να έχει περισσότερος κόσμος να ζωντανέψει το χωριό? Ναι, αυτό καλό είναι, όλα καλά. Εγώ τα σχεδάζα το Πάσχα καλά, αλλά ευχαριστώ γιο μου τώρα 39 χρονών και για μένα είναι όλα μαύρα. Αλλά όταν έρχεται ο κόσμος, χαίρομαι που έρχονται, μαζεύονται στο χωριό τους, είναι η παραδοσιακή κατάσταση, έχει σταματήσει αυτό που γινόταν. Παραδοσιακά, πως, ναι, ερχόντουσαν πρώτα εδώ, γινόταν γλέντια αυτά και τώρα αυτά έχουν σταματήσει να γίνουν. Περνούσαν και όλους ο ένας στο σπίτι. Μπράβο, ναι, όχι, ναι, γινόταν, ναι. Να πιούν το ποτηράκι να φτώσουν. Απόκληση Χριστούγεννα τέτοια. Και τώρα αυτά έχουν φύγει από, από το παραδοσιακό, πάντα υπήρχε. Ψήνει όμως ο κόσμος ή έτσι προτιμά περισσότερο το φόρο? Ψήνει, ορισμένοι ψήνει. Όχι όλο. Γιατί να ξέρεις κάτι, ότι πρέπει να είναι και να είναι ματημένος ο άλλος για κάποια δουλειά. Μπράβο. Εγώ έψανα κάθε χρόνο πριν πεθάνει και η γυναίκα μου, ψάνα με τα παιδιά μου και γινόταν γάμος στο σπίτι. Τώρα είναι ερμός άνολα.